Θα ξεκινήσουμε με τα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου. Πρόκειται για πρώτα βραβεία των συμπροταγωνιστών που λάμπουν, που στηρίζουν και πολλές φορές κλέβουν την παράσταση, αναδεικνύοντας ουσίρες, χωρίς από το κείμενο ή τη διανομή να έχουν το πρώτο συνέγεθος ρόλο. Για το βραβείο ερμηνείας δεύτερου ανδρικού ρόλου, παρακαλούμε να προσέλθει στη σκηνή ηθοποιός Ελένη Κωνσταντινίδου. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί μετά από 5 μήνες ανεβαίνω αυτή τη σκηνή που ήμασταν εδώ με το κλουβί με τις τρελές με τον αγαπημένο Αχιλλέο Ψαλτόπουλο. Λοιπόν, συγχωρήστε με αυτό. Ελπίζω ο Αχιλλέας που του άρεσε πάντα να βρίσκεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον με βραβεύσεις, να μας βλέπει και να χαίρεται. Θέλω να συγχαρώ τον Γιάννη, τον αγαπημένο φίλο, και να του ευχηθώ πάντα να υπάρχουν αυτές οι απονομές και ο θεσμός που ο ίδιος είναι ο δημιουργός των Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχω να βραβεύσω τους υποψηφίους, έναν από τους υποψηφίους, για τον δεύτερο ανδρικό ρόλο, και έχω να πω ότι η ηθοποιή είναι η ψυχή της παράστασης, ενός έργου τέλος πάντων, και ο δεύτερος ο ρόλος δεν είναι ποτέ δεύτερος. Υποστηρίζει πάντα, και όταν είναι πολύ καλός ο ηθοποιός, πάντα τον πρώτο. Γιατί αν δεν είναι καλός, αποδυναμώνεται ο πρώτος. Λοιπόν, ας παρακολουθήσουμε τους υποψηφίους στο βίντεο, παρακαλώ. Δεύτερου ανδρικής ερμηνείας 2017. Αλέξανδρος Παπατριανταφύλου, ο υπολοχαγός του Ίνισμορ. Ιωάννης Τσότσος, ο υπολοχαγός του Ίνισμορ. Κωνσταντίνος Χατζησάβας, οικογενειακή γιορτή, Φέστεν. Νίκος Βατικιώτης, Εκκλησιάζοντες. Νίκος Τσολερίδης, επιστροφή στο σπίτι. And the Oscar goes to Κωνσταντίνος Χατζησάβας. Ευχαριστώ πραγματικά την καρδιά μου. Όσους έκρινα ότι έκθεσα τέτοια διάκριση, όσοι δουλέψαμε για αυτή την παράσταση, πραγματικά δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Οπότε πραγματικά σας ευχαριστώ.